τεράστια πολιτική και όχι μόνο ευθύνη του Άδωνη Γεωργιάδη. Και μάλιστα λέει ότι πιθανολογείται ο δικός αυτοργός και στη συνέχεια θεωρεί ότι για την πρόσληψη των 23 κάποιοι υπάλληλοι έδρασαν ως συμμορία. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί το πόρισμα της πλειοψηφίας. Από εκεί και μετά έχουμε το πόρισμα να αναφέρεται και σε άλλα πρόσωπα, όπως τον Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην υπουργό. Πριν πάμε στα άλλα πρόσωπα, η εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρεται όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, αλλά και στη διαφημιστική δαπάνη εν γέννη του Κελπνό, έτσι δεν είναι? Κυρίως προς τα μέσα ενημέρωσης, ναι. Ακριβώς. Ναι, έχουμε και τη διαφημιστική δαπάνη, ναι, σχετικά όλο το Κελπνό. Είναι σε δύο σημεία που αναφέρεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, και στις άμεσες, έμεσες, όπως λέει χαρακτηριστικά, ευθύνες, αλλά και στη συνέχεια εκεί όπου καταλογίζει ευθύνες στις διοικήσεις του Κελπνό, πάλι και εκεί αναφέρει το όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη. Και μετά σταχυολογεί μία-μία τις περιπτώσεις. Εκεί το πόρισμα της πλειοψηφίας αναλύει όλες αυτές τις υποθέσεις. Ξεκινάει με τις 23 προσλήψεις, αν ήταν 22, αν ήταν 13, και θέτει κάποια ερωτήματα τόσο στους βουλευτές όσο και στην κοινή γνώμη. Τελικά τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους, αν προσελήφθησαν, ποιος τους πλήρωσε, πού είναι τα τιμολόγια, πού είναι τα χρήματα, πού πήγαν όλα αυτά. Αυτά ερωτήματα που θέτει η πλειοψηφία, που θέτει και ο κύριος Μπαλομενάκης. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε δήλωση και λέει χαρακτηριστικά ότι ναι, μεν ο Άδωνης προχωράει σε καταγγελίες ή απειλές, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Είναι παράνομο με την έννοια ότι ακόμα η Ολομέλεια δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει βγει κανένα πόρισμα για το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστη την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κύριος Μπαλομενάκης λέει ότι βιάστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης να απειλήσει θεούς και δαίμονες. Αυτή δήλωση ήταν κατά πάρα πολύ. Το πόρισμα δόθηκε σήμερα στα κόμματα, λέω το διαδικαστικό κομμάτι, έτσι για να το. Ναι. Δόθηκε στα κόμματα, ναι, και αύριο, ναι, ναι, η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή. Mm. Τώρα, είπαμε για τις διοικήσεις, όλες τις διοικήσεις του Κελπνό. Εξαιρείται η κυρία Κρεμαστινού, όπως λέει το πόρισμα της πλειοψηφίας. Mm-hmm. Έχουμε και το δάνειο των 250 εκατομμυρίων ευρώ επί Υπουργείας Δημήτρη Αυλαβόπουλου για τα αντιϊκά φάρμακα. Εκεί θέτει πολλά ερωτήματα το πόρισμα της πλειοψηφίας. Έχουμε την αγορά των θερμικών καμερών. Ξεκινάνε η τιμή τους, ξεκινάει η τιμή τους από 7.000 και τις αγόρασαν 50.000 ευρώ. 15-16, πόσες ήταν, τις χρησιμοποίησαν 4 μήνες, πλήρωσαν και για συντήρηση και είναι στα αζήτητα. Χειρότερα από το C4I. Η χαριστική, όπως χαρακτηρίζεται, σύμβαση συντήρησης και τροφοδοσίας του Κέντρου Οροθετικών. Και εδώ βλέπει η Επιτροπή επίσης ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η χρηματοδότηση της Μονής Κεσαριανής. Βλέπουμε τον Μητροπολίτη να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχει πάρει γύρω στα 1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογεί, αν μη τι άλλο, σύμφωνα με το πόρισμα της πλειοψηφίας. Η αγορά του κτηρίου του Κελπνό. Φωτογραφικός ο διαγωνισμός. Από 3 εκατομμύρια στα 11, λέει το πόρισμα της πλειοψηφίας. Και μιλάει και για εκείνη την αρνητική διαφορά των 89 εκατομμύριων ευρώ, την οποία είχε καταγγείλει ο κύριος Πολάκης, ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υγείας. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας τη χαρακτηρίζουν μαύρη τρύπα. Και ζητά από την δικαιοσύνη, στην οποία θα στείλουν όλα τα έγγραφα, όλα τα στοιχεία, όλες τις μαρτυρίες, για να πράξει περαιτέρω. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, να πράξει τα δέοντα. Άρα λοιπόν, και αναλυτικά στη συνέχεια μπορώ να σας πω, έχω δίπλα μου βέβαια και τον κύριο Χαρίλαο Τζαμακλή, ναι. Δεν τον προλόγησα, βιάζεται να μιλήσει, προφανώς, ναι, θέλει να συμπληρώσει, έχω ξεχάσει κάτι εγώ. Θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις σε μένα και να πάω στον κύριο Τζαμακλή, που είναι ο καλεσμένος, είναι μέλος της Επιτροπής, του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής. Ναι. Παρενέβη, θέλει να πει κάτι, ενδεχομένως ξέχασε. Όχι, απλώς να θυμίσω ότι υπάρχει μέσα στο πόρισμα και κομμάτι για τη σύμβαση Κελπνό Κανά. Αυτό παραλείψατε να το αναφέρετε. Κελπνό Κανά, τα 6. Ναι. Τα 20 και ο αντικαρκινικός έρμος. Και αυτό παρελθόν. Κύριε Τζαμακλή, εδώ από το στούντιο μας ακούτε? Μπορούμε να συνομιλούμε ή μέσω του Λάμπρου? Μας ακούτε κανονικά, έτσι? Ναι, σας ακούω. Υπάρχει και κάτι άλλο από ό,τι βλέπω εγώ στο πόρισμα που δεν αναφέρθηκε. Είναι η περίπτωση της συζύγου του κυρίου Στουρνάρα, κύριε Τζαμακλή. Ναι, βεβαίως, είναι και αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτά που αφορούν τη σύζυγο του κυρίου Στουρνάρα. Έχουμε και άλλα διάφορα τέτοια αγκαλά
με διάφορα κανάλια. Αν ψάξετε λίγο πιο προσεκτικά θα τα δείτε, κυρία Ακριβοπούλου, στο πόρισμα. Αφορούν κάτι βραβεύσεις, κάτι απίθανα πράγματα που κόστιζαν χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το τρίμερο συνέδρανε 580.000 ευρώ. Να μην πάμε στα εικονικά τιμολόγια, είναι άλλη ιστορία εκεί μεγάλη. Και κρατάω στα χέρια μου το πόρισμα των επίκουρων εισαγγελέων διαφθοράς που έχει ημερομηνία 7 Ιακτου του 2018. Εδώ να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Παναγιώτου, ότι ο χαρακτηρισμός συμμορία δεν είναι πρωτότυπος δικός μας, της πλειοψηφίας δηλαδή της Επιτροπής. Είναι χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη του ΔΣ του Κελπνό και στους διοικητικούς υπαλλήλους ήδη από τους εισαγγελείς διαφθοράς από την 7 Ιακτου του 2018. Μάλιστα. Μιλάνε για σύσταση συμμορίας. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, αν η καλά τακτική κάνετε δικαιοσύνη. Και το διευκρινίζετε, γιατί. Βεβαίως το διευκρινίζω, ναι. Όχι μόνο για τις εντυπώσεις, αλλά και για την ουσία. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν πρωτοτυπήσαμε εμείς να χαρακτηρίσουμε αυτή την. Όχι, αλλά είναι η μορφή της κατηγορίας τέτοια. Δηλαδή, έχει και νομική υπόσταση. Η πλειοψηφία όμως στις θερμικές κάμερες ζητάει την ποινική δίωξη των ατόμων, των ανθρώπων που εμπλέκονται. Στα άλλα όμως. Στα άλλα, ζητάμε διερεύνηση, κύριε Παναγιώτου. Η Εξεταστική Επιτροπή. Εκ της φύσεως της και εκ του κανονισμού της Βουλής δεν έχει δυνατότητα να ασκήσει διώξεις. Εμείς θα στείλουμε το πόρισμα στους εισαγγελείς, στους αρμόδιους εισαγγελείς, και από εκεί και πέρα η περαιτέρω διερεύνηση είναι δουλειά της τακτικής δικαιοσύνης, εισαγγελέων και δικαστών. Σωστά έχω αντιληφθεί ότι ζητάτε τη διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές μόνο για τον Άδωνη Γεωργιάδη? Σε ό,τι αφορά υπουργούς, όχι, ναι, δεν αντιληφθήκατε σωστά. Δεν αντιληφθήκατε υπάρχουν, σωστά. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν ζητάτε. Και άλλα πολιτικά. Μάλιστα. Πρόσωπα κατά τα την θητεία, ναι. Την υπουργική. Εμβόλια. Μπορεί να υπάρχει παραγραφή, όπως λέτε. Άλλο θέμα για αυτό. Για τα εντυπωσιακά εμβόλια ζητάτε όμως και εκεί περαιτέρω. Άλλο, άλλο ζήτημα η παραγραφή. Ναι. Είναι άλλο ζήτημα η παραγραφή. Ακριβώς. Η δικαιοσύνη τακτική πιθανόν να διερευνήσει, να δει ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα και να κρίνει ότι έχουν παραγραφεί. Είναι άλλο ζήτημα. Προς επίρρωση. Ναι, ναι, βεβαίως το ζητάμε. Βεβαίως το ζητάμε. Για όλα το ζητάμε. Άρα, για να τα συνοψίσουμε σε ό,τι αφορά το αίτημα της εξεταστικής να αναλάβει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, αφορά όλα τα πολιτικά, τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Όλα, έτσι όλα, δεν είναι, ναι. Κύριε Τζαμακλή? Όλα, δηλαδή, όλα. Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδο και Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και Δημήτρη Αβραμόπουλο, ναι. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε, ενώ ως προς τη διαδικασία. Σήμερα το παραδώσατε στα κόμματα. Το παραδώσαμε στα μετά κόμματα. Αύριο στις 11 ναι. Συνεδριάζει η Επιτροπή. Μάλλον για τελευταία ή προτελευταία φορά. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσει η αυριανή συνεδρίαση για να τοποθετηθούμε όλοι επί του πορίσματος. Γιατί αν σκεφτείτε ότι όταν εγώ πριν από ένα μήνα εισηγήθηκα τον Τινάν, χρειάστηκα 50 λεπτά. Φαντάζομαι ο κύριος Λάπας που αύριο θα εισηγηθεί το Κελπνό θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Και ούτω καθεξής. Αν τελειώσουμε αύριο, έχει καλώς. Μετά από μία ή δύο μέρες θα το παραδώσουμε υπάρχει στον κύριο Βούτση. Υπάρχει σφοδρή αντίδραση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σας καταγγέλει και απειλεί με μηνύσεις. Είναι άλλο κομμάτι αυτό, λέει. Η κυρία Ακριβοπούλου κατάλαβα, με ρώτησε, ναι, για τη διαδικασία πριν, την αυριανή. Πριν, το δώσετε, πριν ακόμη το δώσει τα κόμματα, ήδη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει, ήδη σας είπε ο κ. Μπαλομενάκης ότι είναι άκερη αυτή η τοποθέτηση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και αφελής και απλοϊκή και φλήναφη. Θα συμπλήρωνα. Δεν είναι μόνο άκερη η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, αλλά ιδού η Ρόδος. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα όσο γίνεται. Ξέρω ότι βιάζεστε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε. Όχι, δεν βιάζομαι. Α, καθόλου. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Διότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, δεν έχει την ίδια εξοικείωση που έχουμε εμείς και εσείς, που τα παρακολουθούμε τώρα τόσο καιρό, κύριε Τζαμακλή. Λοιπόν, για να δούμε τι θα ερευνήσει η δικαιοσύνη. Αγορά κτηρίου Κελπνό. Να πούμε έτσι όσο πιο συνοπτικά γίνεται τι είναι αυτό. Το αν αυτή η αγορά του κτηρίου, έτσι όπως περιγράφηκε στην προκήρυξη, φωτογράφιζε συγκεκριμένο πρόσωπο. Το οποίο στήχιζε, είχε αντικειμενική αξία 3 εκατομμύρια. Είχε αντικειμενική αξία 3 και κάτι και εκατομμύρια στα και κόστησε. Και πήγε στα 17,5 μαζί με φόρους. Μαζί με φόρους, δεν ήταν μόνο το τίμημα αυτό. Ναι. Το τίμημα, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 11 έως 13 εκατομμύρια. Υπερβαίνει δηλαδή τουλάχιστον κατά 3 φορές την αντικειμενική του αξία. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να πω εδώ ότι ναι. Ξεκινάει το θέμα του Άδωνη Γεωργιάδη από τις προσλήψεις. Αν ήταν ή όχι νόμιμες. Είμαστε σε άλλο κομμάτι. Α, ναι, λαμπρό. Συγγνώμη. Ναι, ναι, δεν παρεμβαίνω. Να δούμε ένα-ένα ένα τα κομμάτια, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Συζητάμε τώρα τι θα διερευνήσει μετά από αίτημα της εξεταστικής ή η δικαιοσύνη. Αγορά κτηρίου το πρώτο, το είπαμε. Αυτό δάνειο πότε, 200... Πότε έγινε αυτό, ποιος ήταν τότε υπουργός? Το δάνειο ελήφθη επί όχι για το δάνειο, για την αγορά του κτηρίου. Για την αγορά του κτηρίου, ναι. Είναι επί Υπουργέας Δημητρίου Αβραμόπουλου.
Λοιπόν, δάνειο 225 εκατομμυρίων. Εξηγήστε μας εντάξει στην ίδια υπουργεία, στην ναι. ίδια υπουργεία είναι ένα δάνειο 225 εκατομμυρίων ευρώ ναι. με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το τονίζω αυτό γιατί έχει σημασία, κυρία Ακριβοπούλου. Ναι. Το οποίο ελήφθη προκειμένου να αγοραστούν αντιγρυπικά και αντιγυϊκά εμβόλια. Μάλιστα. Από τράπεζες... αυτό το ποσό. Από τράπεζα, ναι. Ελληνική τράπεζα. Από ελληνική τράπεζα, το 2008. Από αυτό το ποσό ξοδεύτηκε για την αγορά 16 εκατομμυρίων μονάδων εμβολίου, ποσό 46 εκατομμύρια ευρώ. Για τα υπόλοιπα, αν και κάναμε μεγάλη προσπάθεια στην Εξεταστική Επιτροπή να δούμε τι απέγιναν, απέβησαν άκαρπες αυτές τις προσπάθειες. Σε ό,τι αφορά το δάνειο... Γιατί δεν είχαμε στοιχεία. Δεν να μην στοιχεία. Ξεχνάμε και ναι. να το υπενθυμίζουμε συνεχώς ναι. ότι βρέθηκε ένα δωμάτιο το Νοέμβριο ναι. με στοιχεία. Αυτά που ψάχναμε και εμείς ναι. και οι υπόλοιπες αρχές. Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, ναι. το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Θα δούμε και εκεί τι υπάρχει. Αυτοί που έπαιρναν αυτές τις αποφάσεις έχουν καταθέσει, έχουν αναφερθεί ή είχατε πρόβλημα να μιλήσετε με αυτούς που πέρανε τις αποφάσεις? Για ποιους μιλάτε? Ο κύριος Αβραμόπουλος νομίζω δεν έχει καταθέσει, έτσι δεν Όχι, είναι? Όχι, δεν κατέθεσε. Δεν κατέθεσε. Οι υπεύθυνοι που. Γιατί προφανώς δεν υπέγραφε μόνο ο υπουργός, κάποιοι έπαιρναν αποφάσεις, κάποιοι έκαναν εισηγήσεις να αγοραστούν τα εμβόλια, κάποιοι ειδικοί, κάποιοι γιατροί, δεν ξέρω. Εξετάσαμε για εκείνη την περίοδο ναι. τον τότε πρόεδρο του Κελπνό, τον κύριο Πιερουτσάκο. Ο οποίος πώς δικαιολόγησε ότι εμείς αγοράσαμε πιο πολλά εμβόλια από ότι ας πούμε η Γερμανία που έχει 8-πλάσιο επιδήμα από εμάς? Ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την πιθανή πανδημία. Μάλιστα. Τελικά από αυτά ξοδεύτηκαν, μάλλον, συγγνώμη, εμβολιάστηκαν 300.000 άνθρωποι μόνο. Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα πρέπει να πληρώσουμε να τα καταστρέψουμε. Είναι θέμα, σε αποθήκες. Θέμα τρίτο, η προμήθεια των θερμικών καμερών, κύριε Τσαλμάκα. Τώρα, εκεί είχαμε τέσσερις μεσάζοντες. Ναι. Μία κάμερα η οποία κόστιζε, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, περίπου 7.000 ευρώ, πουλήθηκε στο Κελπνό 50 περίπου χιλιάδες. Γιατί μεσολάβησαν τέσσερις άλλες εταιρείες. Δηλαδή, φτάσαμε σε 7-πλάσιο τίμημα, να σας το πω έτσι απλά. Ναι. Εκεί ποιον ελέγχετε ως υπεύθυνο, ως ηθική αυτουργία, για τις κάμερες? Νομίζω είναι πάλι στην περίοδο είναι του κυρίου Αβραμόπουλου. Αβραμόπουλου. Στην ίδια περίοδο. Εκεί ζητάτε ποινικές ευθύνες όμως, βλέπω. Καθαρά ζητάτε ποινικές ευθύνες στο πόρισμα. Μα παντού υπάρχουν ενδείξεις. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Συγγνώμη. Έτσι κι αλλιώς, Λαμπρό, αυτό είναι. Το ξέρεις κι εσύ καλύτερα από εμάς. Γι' αυτό και θα. Μάλλον δεν σας ακούει ο Λαμπρός. Ακούω, μια χαρά ακούει. Ακούω πολύ καλά. Αντικαρκινικό έρανο το επόμενο που ζητάτε να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, κύριε Τζαμακλή. Ναι, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν ξέρουμε. Πού διοχετεύτηκε? Τα 800 χιλιάρικα. Τα 800 περίπου χιλιάρικα, ναι. 5% φαίνονται. Ψάχνετε 800 χιλιάρικα. Πόσα είχαν μαζευτεί, είπατε, από τον αντικαρκινικό? 5.900. Και δεν έχουμε καμία εικόνα που πήγαν αυτά τα λεφτά. Αυτό μας λέτε. Πήγανε 800. Τα 800 περίπου χιλιάρικα. Τα υπόλοιπα υπάρχουν παραστατικά, υπάρχουν επιστροφές. Υπήρξε μια προσπάθεια από τα διοικητικά στελέχη του Κελπνού όταν τα εξετάζαμε να μας πούν ότι πολλά από αυτά τα χρήματα σε αυτό. Βοήθησε και ο κύριος Πιερουτσάκος, το βοήθησε εισαγωγικά, ναι. ότι πήγανε για τις χορηγίες των επομένων ετών που περιλαμβάνουν και τις προσλήψεις του κυρίου Γεωργιάδη. Ναι. Ότι δηλαδή κάποια χρήματα από τον αντικαρκινικό δόθηκαν σαν υπομορφή χορηγίας για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες μελλοντικές. Ναι. Με παραστατικά ή χωρίς παραστατικά? Χωρίς παραστατικά, όλα χωρίς παραστατικά. Εγώ το σίγουρο το διαβόλου κάνω. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, σύμβαση Κελπνό έκανα, κύριε Τζαμακλή. Και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Θα το ψάξει 10 εκατομμυρίων περίπου, ναι, όπως με συμπληρώνει εδώ ο Λάμπρος. Είναι ένα ζήτημα που σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, θέλει πολύ ψάξιμο από την τακτική δικαιοσύνη. Και πάμε στο... Κεσαριανή. Τι λες, Λάμπρο? Κεσαριανή, Μητρόπολη Κεσαριανή. Ένα. Μισό λεπτό, Λάμπρο. Λάμπρο, σε παρακαλώ. Να κάνουμε λίγο, να αποσαφηνίσουμε τα θέματα με τη βοήθεια του κυρίου Τζαμακλή, τα οποία παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Και τα διαβάζω με τη σειρά όπως εμπεριέχονται στο πόρισμα. Λοιπόν, 6-7 τα βάζω μαζί, διότι είναι ένα θέμα στην ουσία, στη διεύρυνσή του. Δηλαδή, είναι η σύμβαση Κελπνό-Κανά,
Και διαφημιστική δαπάνη του Κελπνό, θέμα γνωστό πια εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει φτάσει τώρα στην καρδιά του, έτσι, κύριε Τζαμακή. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στη διαφημιστική δαπάνη. Ναι. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. 89 εκατομμύρια η διαφημιστική δαπάνη. 89 εκατομμύρια. Πάμε στο 2014 που είχε μειωθεί και θυμάμαι χαρακτηριστικά, εξετάζαμε και την κυρία Κρεμαστινίου επ' αυτού. Ναι. Από τα 4 και κάτι εκατομμύρια, το 1 τέταρτο, κυρία Κρυβοπούλου, δόθηκε σε ένα μόνο μέσο. 1,039 δόθηκε σε ένα μόνο μέσο, στον Όμιλο Κουρτάκη. Και όταν ερωτήθηκαν όλοι οι παράγοντες και λοιπόν, γιατί ρε παιδιά δεν δίνατε και στην επαρχία κάτι, εκεί δεν είχαμε ανάγκη να μάθουμε για την πρόληψη και τα λοιπά και ενημέρωσης, καμία απάντηση, καμία απάντηση. Ναι. Λοιπόν, 8ο σημείο, είπαμε διαφημιστική δαπάνη Κελπνό, συμβάσεις και εκεί βέβαια τα κριτήρια δεν ήταν πληθυσμιακά, αλλά... να το πούμε και αυτό, δεν ήταν τα κριτήρια ούτε αφορούσαν τον πληθυσμό, γιατί αν υποθέσουμε ότι 5 εκατομμύρια έχει Αθήνα, τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια που ζουν στην περιφέρεια θα έπρεπε και αυτά να έχουν ενημερωθεί, πολύ απλά. Πράγμα που δεν έγινε λέτε, έτσι. Εδώ όχι, πρέπει να είναι τα συνέδρια και στη διαφημιστική δαπάνη. Δεν είναι τα συνέδρια και ή πάει άλλο κομμάτι. Λοιπόν, είναι άλλο κομμάτι, αλλά συνδέεται. Η Επιτροπή ζητεί ακόμη να τύχουν δικαστικής διερεύνησης και βρίσκεται στο στάδιο κρίσης της υπόθεσης από διοικητικά δικαστήρια και αφορά υπόθεση 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιο είναι αυτό, κύριε Τζαμακλή, ποια υπόθεση είναι? Δεν με βοηθάτε. Λέω, η Επιτροπή ζητεί ακόμη να τύχουν δικαστικής διερεύνησης και η υπόθεση των εικονικών τιμολογίων που διαπίστωσε ως ΔΟΕ και βρίσκεται αυτό στο στάδιο κρίσης της υπόθεσης στα διοικητικά δικαστήρια και αφορά ποσό 1,4 εκατομμυρίων. Περί τίνος πρόκειται εδώ? Νομίζω ότι το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, το 1,4 που αναφέρεστε, θα σας πω αμέσως. Το 1,4 που αναφέρεστε είναι αυτό για το οποίο έχουν ευρεθεί στοιχεία. Πιθανολογώ ότι στην αποθήκη του Κελπνό στο υπόγειο θα βρεθούν και άλλα στοιχεία. Είναι εικονικά τιμολόγια. Και τι αφορούν? Τίποτα δεν αφορούν. Είναι ψευδή και εικονικά τιμολόγια, όπως το λέει η λέξη. Στο πλαίσιο της δαπάνης είναι αυτό δηλαδή, της διαφημιστικής, στο ίδιο κομμάτι είμαστε. Όχι, όχι, δεν είναι στο ίδιο κομμάτι. Τι πρέπει να είναι αυτό το άλλο 1, κομμάτι. Τίποτα, απλώς είναι χρήμα το οποίο διοχετεύονταν σε άγνωστους με εικονικά τιμολόγια. Δηλαδή μπορεί να το έπαιρνα εγώ και ο Λάμπρος να μου δίνει ένα εικονικό τιμολόγιο. Ναι, ναι. Δεν έχουμε εκεί πλήρη εικόνα. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Αυτό το ζητάτε επίσης να το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Η υπόθεση χορηγίας τώρα, Λάμπρος, το θέμα σου προς τον Μητροπολίτη Κεσαριανής με ποσό που προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Μητροπολίτης ήταν και μέλος του Ντουσού του Κελπνού. Βεβαίως. Αυτή η χορηγία και... στη Μητρόπολη Κεσαριανής τι ήταν, τι αφορούσε? Πήγε σε φιλανθρωπικό έργο. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι η Μητρόπολη Κεσαριανής και ο Μητροπολίτης ο κ. Δανίλη, αν θυμάμαι καλά είναι το όνομά του, του χορηγήθηκε περίπου ποσό 1 εκατομμύριο για να βοηθήσει, όπως λέει η σύμβαση, λάθρομετανάστες. Έτσι έλεγε ρωτήθηκε, έτσι γράφει. Ρωτήθηκε και ο κ. Πιερουτσάκος τότε, γιατί μόνο η Μητρόπολη Κεσαριανής, δεν είχαμε αλλού, ας το πούμε έτσι, λαθρομετανάστες, δεν είχαμε αλλού πρόσφυγες, δεν είχαμε αλλού ανάγκες. Ναι. Να σας διακόψουμε λίγο. Έτσι διατυπώνεται. Λαθρομετανάστες διατυπώνεται στο ίδιο το παραστατικό. Έτσι διατυπώνεται εν έτη 2008 και 2009, κυρία Κρυβοπούλου. Ναι. Και τι σας απάντησαν στο εύλογο ερώτημα, γιατί άλλες Μητρόπολης δεν? Ο κύριος Πιερουτσάκος μας απάντησε ότι ναι, ήταν μέλος του ΔΣ ο κύριος Δανίλ. Ναι. Θα βλέπαμε τι θα γινόταν με την Κεσαριανή και σιγά σιγά θα δίναμε και σε άλλες Μητροπόλεις. Αυτή ήταν η απάντηση του κύριου Πιερουτσάκου. Πιλωτικά. Ναι. Ναι, σαν πιλωτικό, αλλά έγινε 2 χρόνια αυτό. Ναι. Το πιλωτικό ήταν για 2 χρονιές στον κύριο Δανίλ. Ναι, λοιπόν. Τυχαίο βέβαια. Και συνέδριο της... Πάμε τώρα στον συνέδριο χωρίς να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. Η εταιρεία της κυρίας Λίνας Νικολοπούλου, Στουρνάρα, πήρε με απευθείας ανάθεση 315.609 ευρώ. Και εδώ θέτετε 4 ερωτήματα εσείς διατυπώνετε. Τα διατυπώνουμε και θα τα διερευνήσει η τακτική δικαιοσύνη, κυρία Κρυβοπούλου, όπως πρέπει. Τα ερωτήματα είναι: ποιος είναι ο λόγος που προτιμήθηκε σύναψη απευθείας ανάθεση, σωστά? Έτσι. Αν συγκεντρώθηκαν ποσά και από ποιες εταιρείες από τις χορηγίες του συνεδρίου και κυρίως πού κατανεμήθηκαν, δηλαδή πού πήγαν τα λεφτά στην πραγματικότητα, σωστά? Έτσι.
και μεταβιβάσει στο Κελπνό για τη διοργάνωση συνεδρίων που αποτέλεσε όχι μόνο απαλλαγές από την υποχρέωση κτλ. Και αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας, διαφάνειας και όλα αυτά μαζί. Είναι βέβαιο ότι δεν τηρήθηκαν. Είναι βέβαιο ότι δεν τηρήθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Ναι. Τώρα, Λάμπρο, ήθελες κάτι να προσθέσεις? Όχι, πάνω σε αυτό, μετά θα πάμε στο άλλο θέμα. Το τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Το προσλήψεις. Σας είπα και πάλι. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Γιατί αφιερώνεται και πολύ. Να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Ναι, να ρωτήσω. Ναι, ναι, επειδή από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τζαμακλής, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις σας λείπουν λεφτά. Δεν ξέρετε πού πήγαν τα λεφτά. Και είναι και πολλά. Αν λέτε για τα 89, λέτε ή για κάτι άλλο. Λέω για τα. Στην μία λέτε κάπου 10 εκατομμύρια, δεν ξέρετε πού πήγαν. Δεν μπορείτε να βρείτε πού πήγαν. Έχετε μια συνολική εικόνα τελικά πόσα λεφτά μας λείπουν που δεν ξέρουμε πού πήγαν? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν έχουμε εικόνα. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για μια αρνητική διαφορά που προσωπικά τη χαρακτήριζα έλλειμμα επιμόνως. 89 εκατομμυρίων ευρώ με τους τρεις ορκωτούς λογιστές. Δεν ξέρουμε που πήγανε. Μάλιστα. Έδωσε ένα υπόμνημα η κυρία Πολύζου. Δεν ξέρουμε και το ποσό μέχρι που μπορεί να φτάνει συνεπώς. Πώς να το βρούμε αλήθεια? Δηλαδή τα 89 εκατομμύρια είναι το ελάχιστο από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ... Τα 89 είναι αυτά που αυτά φαίνονται ως μαύρη τρύπα. Τα βεβαιωμένα που ως αρνητική. Ναι. 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 Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται με το δάνειο των εμβολίων. Τι γίνεται με τη διαφημιστική δαπάνη κλπ. Τι να σας πω. Ναι. Όλα αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε στις προσλήψεις τώρα που επισημαίνει και ο Λάμπρος. Ναι. 23, 22, 13, λέτε ότι όλοι οι περισσότεροι πήγαν στο γραφείο του Υπουργού. Άρα λοιπόν εδώ έχει ωφέλει, δεν ωφελήθηκε το δημόσιο. Έχουμε βλάβη του δημοσίου, καθώς πλήρωνε το δημόσιο και ωφελήθηκε ο πολιτικός. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ως οικονομικό αντικείμενο το θέμα των προσλήψεων είναι ελάχιστο. Mm. Το έχουμε υπολογίσει περίπου στις 225 με 250 χιλιάδες ευρώ. Όχι ότι είναι μικρό το ποσό, απλώς σε σχέση με τα άλλα μεγέθη είναι ελάχιστο. Δεν είναι οικονομική ζημία δηλαδή, λέτε? Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά... λέω ότι η οικονομική ζημία είναι μικρότερη σε σχέση με τα άλλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάθε υπουργός, κυρία Κρυβοπούλου, βάσει του νόμου έχει δικαίωμα να έχει έναν αλφα αριθμό συνεργατών. Ναι. Εδώ, εξ όσων είδαμε, διαπιστώνουμε, και αυτό ζητάμε διερεύνηση δικαιοσύνης, ότι ο συγκεκριμένος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, παρέκαμψε αυτό το πλαίσιο και προσέλαβε 13 ή 18 ή 22 ή 23, δεν ξέρουμε ακόμη πόσους. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είχε 13, ο κύριος Παπαδημητρίου είπε ότι είχε 18. Έγιναν 22 προσλήψεις, οι οποίες πήγαν όλες στο γραφείο του. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από τον αριθμό των συνεργατών που εδικαιούτου κατά τον νόμο, πήρε και άλλους 13 ή 18 ανθρώπους. Εδώ να θυμίσω κάτι που πέρασε απαρατήρητο, ότι ο κύριος Σταμάτης Πουλής και η σύζυγός του, η οποία είναι αδελφή της συμβούλου του πρώην Υπουργού Υγείας, του Άντωνη Γεωργιάδη δηλαδή, και υπεύθυνη του τμήματος για την ανάθεση συμβάσεων του Κελπνό, η κυρία Ανδρονίκη Θεοφυλάτου, είχαν καταθέσει προσφυγή για ασφαλιστικά μέτρα. Οι συγκεκριμένοι έχουν απολυθεί. Θυμίζω, ναι, λόγω της κακουργηματικής δίωξης για απάτη, πυραστογραφία και συμμορία. Γιατί αυτό που σας ανέφερα πριν είναι. Των 23 διαγωνισμών. Να πω, γιατί πέρασε παρατήρητο, ότι η προσφυγή τους τώρα, στο τέλος του μηνός, γύρω στις 29-30 Νοεμβρίου, απορρίφθηκε. Εσείς το διαβάσατε, δεν αλλά δεν το διάβασαν πολύ, ότι δεν έπαιξε πολύ. Προσωρινή διαταγή ήταν, η οποία είχε απορριφθεί νωρίτερα και απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για επαναπρόσληψη. Το οποίο δεν δημοσιεύτηκε πολύ. Αν είχε γίνει δεκτή η αίτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι θα είχε παιδιά άλλη προβολή. Και εγώ από ανάρτηση του Πολάκη. Και θα είχε πάρει άλλη δημοσιότητα. Λοιπόν, και εγώ από ανάρτηση του Πολάκη το είδα. Όχι, εγώ το είδα σε site που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ. Άρα, για να καταλήξουμε όσο μπορούμε να καταλήξουμε, Λάμπρο και κύριε Τζαμακλή. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριο Τζαμακλή, ότι ανέφερε τον κύριο Πολάκη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και τις καταγγελίες του κύριου Πολάκη για διαφθορά και κατασπατάλη δημοσίου χρήματος και έχει προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έρχεται να προσθεθεί μαζί με τα άλλα αυτό ή όχι? Ποιο? Ο κύριο Πολάκη που μιλάει για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πάνω, συνολικό είναι αυτό. Πάνω σε αυτό είναι. Δεν θα κάνει κάτι μόνο του προφανώ. Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, στο αυτό το πόρισμα που δώσατε σήμερα, κύριε Τζαμακλή, στα κόμματα, έχετε προλάβει να συμπεριλάβετε τα στοιχεία από τη λεγόμενη κρύπτη
Όχι λεγόμενοι από την Κρήτη. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αν δεν τα έχετε ακόμη αυτά επεξεργαστεί. Δεν τα έχουμε, γιατί απευθυνθήκαμε στην κυρία Παπασπύρου προ 20 ημέρου περίπου και μας απάντησε ότι είναι ακόμα ελέγχονται αυτά. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να απαιτηθεί ένας, δύο, τρεις μήνες. Ναι. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει τώρα. Αλλά αυτό δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και θα σας πω γιατί. Ναι. Εμείς θα καταθέσουμε το πόρισμα. Αλλά επειδή όπως σας είπα από τις 7 του 2018 υπάρχει το πόρισμα των εισαγγελέων διαφθοράς για την άσκηση της ποινικής δίωξης που λέγαμε πριν, ναι, την κακουργηματική, ναι, ναι, εκείνο μπορεί να γίνει συμπληρωματικά από τους εισαγγελείς. Α. Δεν απαραίτητο να περιληφθεί σε εμάς δηλαδή. Άρα δεν θα αφορά εσάς. Δηλαδή εσείς. Όχι, δεν μπορεί σας να μας αφορά γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Αυτό μάλιστα θέλω να, ναι, να διευκρινίσουμε. Ναι. Άρα εσείς ό,τι δουλειά έχετε να κάνετε την κάνατε ως εξεταστική Κάνω. Επιτροπή εννοώ. Εδώ κλείνει και η υπόθεση των πορισμάτων σε σχέση με τα σκάνδαλα στην υγεία, αυτό που ήταν και το αντικείμενο της εξεταστικής. Εμείς τελειώσαμε με τους τέσσερις πυλώνες, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τελειώνουμε αύριο με το κελκνό. Ναι. Παραμένει βέβαια της Νοβάρτης που είναι άλλο κομμάτι και δεν μας απασχόλησε καθόλου εμάς. Θα, θα υπάρξουν και εδώ άλλα πορίσματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια. Πιθανολογώ ότι ναι. Πιθανότερο. Ναι. Εσείς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Από τις συζητήσεις μέσα στην Επιτροπή και μιλάω ίσως και για τα μικρότερα κόμματα. Υπάρχει κάποια διάθεση από κάποιο μικρότερο κόμμα να συμφωνήσει εν μέρη με κάποια από αυτά που καταλήγετε εσείς ως πόρισμα? Θα φανεί αύριο. Θα φανεί αύριο αυτό στις τοποθετήσεις. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Τζαμακλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και για τις διευκρινήσεις και για τις επιπλέον πληροφορίες. Λαύρο, δεν ξέρω αν έχεις να. Νομίζω τα τίποτα, όλα, τα μικρά κόμματα ζητάνε και αυτά διερεύνηση των όλων των υποθέσεων. Ναι. Αύριο θα ξέρουμε ποια θα είναι η στάση συνολικά όλων των κομμάτων. Έτσι. Αυτό είναι το αναμενόμενο σε ό,τι αφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,